Μετά από αυτά που ακούσαμε για την οικονομία, δεν ξέρω ακριβώς το τι θα πούμε. Να δούμε λοιπόν τι έχει στην ατζέντα της η Κυριακή Μπασκάκη, συντάκτριά μας. Καλησπέρα, Κυριακή. Και για να αποφορτήσω λίγο το κλίμα εγώ της προηγούμενης κουβέντας, Έλενα. Δεν ξέρω πώς μπορείς να το αποφορτήσεις. Θα μπορούσα να είμαι το ανέκδοτο της ημέρας με την είδηση που θα μεταφέρω, αλλά μακάρι. Πέρα του αστείου, να γίνει πραγματικότητα από την πλευρά της κυβέρνησης και αναφέρομαι σε αυτό το πρωτογενές πλεόνασμα που κανείς τελικά δεν ξέρει πού θα πρωτοδοθεί, πότε θα δοθεί. Πάντως, το τελευταίο σενάριο το οποίο εξετάζεται και σήμερα μάλιστα ποικιλοτρόπως έχει συζητηθεί από οι δήμονες και μη, είναι λοιπόν το γεγονός ότι η κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο να δοθεί ένα μέρος του πρωτογενές πλεονάσματος στους ενστόλους και στους χαμηλοσυνταξιούχους ως δώρο Πάσχα. Στους ενστόλους, λοιπόν, βεβαίως, να θυμίσουμε ότι αναδρομικά θα πρέπει να καταβληθούν και οι μειώσεις. Καλά, για τους ενστόλους, Έλενα, είναι περίπλοκο το ζήτημα, διότι πολύ σωστά λες, πριν από λίγο χρονικό διάστημα είχαμε από το Συμβούλιο της Επικρατείας την δικαίωσή τους αναφορικά με τις περικοπές που είχαν από τον Αύγουστο του 2012. Λοιπόν, είναι μεγάλο θέμα, γιατί και γι' αυτό πριν από λίγες ημέρες συζητούσαμε και λέγαμε ότι ένα μέρος του πρωτογενές πλεονάσματος θα πήγαινε μόνο στους ενστόλους. Τώρα, λοιπόν, το νέο σενάριο το οποίο εξετάζεται είναι να δοθεί ως ένα έκτακτο επίδομα, ως μια έκτακτη ενίσχυση και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γι' αυτό το τονίζω, δεν θα είναι δηλαδή ως μόνιμη δαπάνη, γύρω στα 200 με 300 ευρώ πριν το Πάσχα, ως δώρο Πάσχα, πριν τις εκλογές, έτσι το επισημαίνω και αυτό. Λοιπόν, και αυτό που έχει σημασία είναι να πω ότι τις επόμενες ημέρες θα έχει ξεκαθαριστεί τελικά εάν θα δοθεί σε μερικές κατηγορίες των ενστόλων και όχι σε όλους, συγκεκριμένα στην πολεμική αεροπορία και στους μάχημους της ελληνικής αστυνομίας. Τις επόμενες λοιπόν ημέρες θα έχει ξεκαθαρίσει η εικόνα και το κλίμα. Βεβαίως υπάρχουν και πιέσεις κυρίως από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, ένα μέρος του πρωτογενές πλεονάσματος να δοθεί και στους μακροχρόνια ανέργους. Πολύ σωστά ασκείται πίεση προς αυτή την κατεύθυνση. Θα δούμε τελικά τι θα. Και στους χαμηλοσυνταξιούχους. Τι θα γίνει. Και στους χαμηλοσυνταξιούχους, όπως είπα, και στους ενστόλους. Η κυβέρνηση ότι το πρωτογενές πλεόνασμα με 200 ευρώ που θα δώσει έτσι δεν νομίζω να φτάσει και για κανέναν. Πρώτον, και κατά δεύτερον, όταν κλείνεις και το χώρο της υγείας, μάλλον εκεί θα τα φας τα λεφτά τελικώς. Γιατί δεν υπάρχει κανένας άλλος τρόπος. Πάντως και για αυτά τα 200-300 ευρώ που ενδεχομένως δοθούν τελικά ως δώρο Πάσχα, μπαίνει και εκεί ακόμα ένα κριτήριο, μια προϋπόθεση, Έλενα, που λέει ότι θα δοθούν σε όσους έχουν κάτω από 1.000 ευρώ το μήνα, λαμβάνουν σύνταξη από κύριες και επικουρικές συντάξεις. Οπότε γεγονός θα δούμε τελικά. Δεν ξέρω πολλούς τέτοιους. Πάντως, πραγματικά, Κυριακή, επειδή το έχεις κάνει πάρα πολύ αυτό το ρεπορτάζ και επειδή είμαστε επηρεασμένοι με όσα έγιναν στον ΕΟΠΗ και το βλέπουμε κάθε φορά και στην ατζέντα. Να πληροφορήσουμε τον κόσμο και τις επόμενες ημέρες και μέσα από την ατζέντα αλλά και μέσα από το δελτίο ειδήσεων το τι ακριβώς θα γίνει με τις επιτροπές. Μεγάλο το πρόβλημα. Τι θα γίνει με τους ασθενείς, είναι μεγάλο το ζήτημα. Με τις επιτροπές για τα χρήματα που περιμένει ο κόσμος να πάρει, πώς και πώς. Μιλάς για τα περίφημα και περιβόητα κέπα, Έλενα. Δεν ξέρω, τώρα έχουν γίνει τώρα με αυτό τι έγινε τώρα, δεν κατάλαβε κανείς. Τα κλείνουμε όλα, κλείνουν και τελείωσαν και οι επιτροπές. Κόσμος περιμένει να περάσει από επιτροπή, να πάρει μια σύνταξη. Εδώ τα κέπα είχαν κλείσει, Έλενα, όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Το κλείσει, αντιλαμβάνεσαι πώς το λέω, μέσα σε πολλά εισαγωγικά. Τώρα είναι και πραγματικότητα, βέβαια. Τα είχαν κλείσει αυτές τις επιτροπές με τις απεργίες των γιατρών του ΕΟΠΗ. Τώρα έρχεται και αυτή η εξέλιξη. Άλλο απεργία, άλλο το λουκέτο όμως. Υπάρχουν άνθρωποι και το βλέπουμε και εμείς καθημερινά μέσα από τη Δέλτα τηλεόραση που περίμεναν 8 και 10 και 12 μήνες να περάσουν από αυτές τις επιτροπές. Τώρα έρχεται και αυτή η εξέλιξη. Ο Θεός μαζί τους, θα πω. Οπότε πρέπει να δούμε οπωσδήποτε το τι θα τους απαντήσουμε όλους αυτούς σε επόμενα δελτία ειδήσεων. Σε ευχαριστούμε θερμά, Κυριακή Μπασκάκη, και να πάμε τώρα στις επόμενες ενότητές μας. Πάμε στην ενότητα της υγείας μας. Τροφές που αποτελούν πηγές σιδήρου σας παρουσιάζουμε σήμερα, μιας και η έλλειψή του από τον οργανισμό μας ευθύνεται για μια σειρά προβλημάτων υγείας, όπως η κούραση, η αδυναμία αλλά και η τριχόπτωση. Αυτόν λοιπόν σίδηρο μπορούμε να βρούμε στα θαλασσινά, στο σηκώτη αλλά και στο μοσχάρι, καθώς και στο σουσάμι. Ενώ για την καλύτερη απορρόφησή του από τον οργανισμό μας, καλό θα ήταν να αυξήσουμε και την πρόσληψη βιταμίνη C.